ακούτε. Ναι, ναι, η πολυτέλεια τώρα. Εμείς πάντα με τα λαστιχένια πάει να. Τότε ίσως γιατί δεν είχατε να δείξει ο ένας κάτι καλύτερο από τον άλλον και λένε ότι είναι η ίδια. Γι' αυτό και. Ερχόμαστε Παρασκευή, όλα καλά, εσύ, τίποτα. Εδώ ότι και τα παιδιά μας, τα ξαδέρφια γνωρίζονται. Ναι, τα ξαδέρφια μας πηγαίνουν στην Κοίταξε. Εκκλησία και δεν με μιλάνε. Δεν ξέρουν, δεν εάν είσαι καλά με τη γειτονιά σου, θα σηκωθείς το πρωί αν τη δεις, θα τη μυστεί καλημέρα. Και το καφεδάκι θα το πιέσει με τη γειτονιά σου. Η γειτονιά σου είναι καλύτερη από τα αδέρφια. Άλλο, άλλη γειτονιά τώρα, άλλη γειτονιά και ένα τα χρόνια. Τώρα οι γυναίκες έχουν πολλή ευκαιρία. Αν εγώ πρόσεξα την κυρία, το όνομά σου. Παρασκευούλα. Παρασκευούλα. Η γειτονιά λέει είναι καλύτερη από τα αδέρφια. Ναι, βέβαια. Αυτό ναι, ισχύει ναι, και μέχρι σήμερα. Ο γείτονα θα δει. Αδερφό ήταν μακριά, πού να τον δει. Μπορεί να τα χτυπήσει, θα πα και μετά το γείτονα θα πα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την όμορφη παρέα, για το τυρόψωμο που μας φιλέψατε εδώ. Να είστε καλά, γερές και δυνατές. Έγινε. Κυρίες μου. Έχουμε και χαίρομαι στη Βόλη. Έλα, θα πάμε πάλι στο σύλλογο στη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε, θα χορέψουμε πάλι εκεί. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, σας αφήνω, σας χαιρετάω και καλά να περνάτε. Γεια σας κυρίες μου, γεια σας, γεια σας. Καλώς σας βρήκαμε εδώ, κυρία Λεμονιά. Καλώς ήρθατε. Το κρατάω εγώ το μικρόφωνο. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ είμαι η πρόεδρος του Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος Τραγύλου. Σας καλωσορίζουμε εσάς και την εκπομπή σας που ήρθατε και μας δίνετε μια ιδιαίτερη χαρά να σας δείξουμε κάποια πράγματα. Χαρά και δικιά μας χαρά. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τις κυρίες εδώ που βοήθησαν σήμερα και φτιάξαμε 2-3 πραγματάκια. Και να σας πω ότι εμείς είμαστε ένας σύλλογος πολιτιστικός και μορφωτικός, ο οποίος έχει τα τελευταία χρόνια μια πολύ καλή δραστηριότητα. Έχει κάποιες δράσεις και κάποιες εκδηλώσεις που τις οργανώνει, αλλά τις στηρίζει ο κόσμος. Και να σου πω την αλήθεια, απευθυνόμαστε στον κόσμο του χωριού μας, αλλά και στον κόσμο της ευρύτερης περιοχής του Δήμου μας. Κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις που είναι από παλιά φερμένες, όπως η γυναικοκρατία, που τη φέρανε οι παππούδες μας και οι προπαππούδες μας. Ναι. Και, είναι μια πολύ και διατηρούμε τα ήθη και τα έθιμα μέχρι σήμερα. Και πραγματικά τα στηρίζουμε. Κόσμος ανταποκρίνεται, κύριε Λεμονιά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι το πιο βασικό. Ο παρανομαστής για μια επιτυχή εκδήλωση είναι ο κόσμος. Ό,τι και να κάνεις, εάν δεν είναι η παρουσία τους, αν δεν είναι εκεί. Βέβαια, και η προσφορά τους. Δεν λέει τίποτα. Και συμμετέχουν εθελοντικά και βοηθάτε. Όπως σήμερα με ένα τηλεφώνημα, όλες οι κυρίες με πολύ χαρά ήρθαν, που έγινε και πολύ γρήγορα. Περάσαμε πολύ ωραία. Ναι. Και όλες ευχάριστες, ναι, κυρίες. Καταθέσαν και τη γνώση τους, την εμπειρία τους, γιατί τα ξέρουν καλύτερα από εμάς. Εμείς, σαν σύλλογος, είμαστε εντάξει, πιο νεαρά άτομα τώρα, αλλά το κοινό μας είναι αυτή η ηλικία. Και εμείς χαιρόμαστε που μπορούμε και το χθες με το σήμερα συνυπάρχει και πηγαίνει πολύ καλά. Είναι αυτό που λέμε. Θυμούνται οι παλιοί, μαθαίνουν οι νεότεροι. Έτσι ακριβώς. Τα κόρφο μου, μια μωρέλα φίνα μου, διπλά τα κόρφο.
Τα Ίδρυρα βρίσκονται στο νότιο μέρος του νομού Σερών, στην επαρχία Βυσσαλτίας. Απέχουν από την Ιγρίτα, πρωτεύουσα της επαρχίας, περίπου 25 χιλιόμετρα και 40 χιλιόμετρα από τις Σέρες. Είναι χτισμένα πάνω σε λόφους και έχουν υψόμετρο περίπου στα 90 μέτρα. Ανήκουν στο Δήμο Τραγίλου και έχουν εξαθέσιο δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο, αγροτικό ιατρείο και αγροτικό συνεταιρισμό. Οι κάτοικοι γύρω στους 850 καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες τους από την τοπική αγορά, που είναι αρκετά πλούσια με κρεοπωλείο, αρτοπιείο, καφενείο και σούπερ μάρκετ. Η ιστορία των Ιβύρων δεν είναι παλιά. Μέχρι το 1922 εδώ υπήρχε μονάχα μια εκκλησία, το Αγίου Νικολάου, και 6 ευρύχωρα κελιά για τους μοναχούς, διότι εδώ ήταν μετόχοι της Μονής Ιβύρων του Αγίου Όρους. Στην περιοχή εγκαθίστανται πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη, και έτσι δημιουργείται ο πρώτος προσφυγικός οικισμός που αργότερα οργανώνεται σε χωριό. Παίρνει το όνομά του από την Μονή Ιβύρων, που παραχωρεί το μετόχι της στη νέα κοινότητα Ιβύρων. Στη θέση του πρώτου εκείνου ναού, του Αγίου Νικολάου, υπάρχει σήμερα μεγαλοπρεπής ναός που ανεγέρθη και συντηρείται χάρη στην αγάπη και φροντίδα των κατοίκων του χωριού. No more.
ξένος πάει στην ξενιτιά να κάνει τριάντα μέρη. Κι η ξενιτιά τον πλάνεψε και κάνει τριάντα χρόνια. Οι ξένοι τον μπλένε τα ρούχα του, οι ξένοι τον αμπαλώ. Η ευκαρπία του νομού Σερών είναι σήμερα ένα από τα 7 διαμερίσματα του Δήμου Τραγίλου. Απαριθμεί περίπου 700 κατοίκους και βρίσκεται στο πιο νότιο άκρο του νομού, απέναντι από τον ορεινό όγκο του Παγκαίου. Μόλις 10 χιλιόμετρα μακριά κυλούν τα νερά του ποταμού Στριμώνα, που διασχίζει όλο το νομό και υδροδοτεί την πεδιάδα και τις καλλιέργειες. Η ονομασία του χωριού προφανώς προήλθε από την ευεργετική παρουσία του ποταμού στο έδαφος της περιοχής. Εφ και καρπός, η αποδίδουσα καλούς καρπούς. Οι πρώτοι κάτοικοι από αρχαιοτάτων χρόνων ήταν βυσάλτες και είδωνες, φύλλα ελληνικά που εκμεταλλεύονταν κυρίως την ξυλία των Νότιων Βαλκανίων. Λίγο πιο κοντά στο πρόσφατο παρόν, η πρώτη αναφορά του χωριού με το όνομα Ευκαρπία έγινε σε χρονογραφήματα της Βυζαντινής περίοδου, οπότε και υπήρξε με την ευρύτερη περιοχή μετόχη της Μονής Κουτλουμουσίου του Αγίου Όρους. Στο Μπογιάτζι τα πάει, να Μπογιάτζι τα ρούχα μου και πάμψτα όλα μαύρα.